Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι υπέροχα. Στο σημερινό βίντεο θέλω να κάνω ένα ξεκαθάρισμα ντουλάπας και έχω βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου να κάνω όσο περισσότερη δουλειά μπορώ μέσα σε μία ώρα. Θέλω να βγάλω κάποια ρούχα μέσα από εδώ πέρα γιατί πραγματικά δεν τα φοράω, παρόλο που είχα κάνει ξεκαθάρισμα όταν κάναμε χειμερινά, καλοκαιρινά κτλ. Όμως όπως όλοι στις ντουλάπες μας έχουμε ρούχα τα οποία τα κρατάμε για συναισθηματικούς λόγους ή γιατί θα τα φορέσουμε μία στο τόσο και τελικά δεν τα φοράμε ποτέ. Θα προσπαθήσω εγώ να αποδείξω και σε μένα αλλά και σε εσάς ότι μέσα σε μία ώρα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και επίσης είναι η μοναδική ώρα που έχω το τελευταίο κενό της ημέρας προτού ξεσαλώσει ο Τζέρι και ζητήσει βόλτες κτλ. Η ώρα είναι 8:40. Ναι, η καρλίτσα είναι που βλέπετε φόντο. Και ο στόχος μου είναι μέσα σε μία ώρα να δω πόσα πράγματα θα καταφέρω και να κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Εγώ πάω να ξεκινήσω και εσείς, αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι και φύγαμε. Την τελευταία φορά που σας είχα δει στην ντουλάπα ήταν όταν την είχαμε αγοράσει και την είχαμε στήσει, που ήταν άδεια. Τώρα έχουν έρθει και τα συρτάρια που σας είχα πει ότι είχα παραγγείλει, τα έχω βάλει όλα μέσα. Όπως βλέπετε την έχω γεμίσει αρκετά. Οπότε θα σας φέρω λίγο πιο κοντά να βλέπετε καλύτερα και ξεκινάμε. Αρχικά θέλω να βγάλω αυτά εδώ πέρα τα ρούχα, γιατί είναι αυτά που έχω φορέσει μία φορά και έλεγα δεν θα το βάλω στο συρτάρι, θα το βάλω κάπου πιο πρόχειρα και κάπως έτσι έχω κάνει στίβες. Πράγματα που είχα ξεχάσει ότι είχα εκεί πέρα μέσα, κάτι μπουρνούζια, ρόμπες. Τσαντάκι. Ένα μπλουζάκι που έψαχνα. Ένα τυραντάκι μαύρο. Πίσω έχω ένα φωτιστικό το οποίο δεν χρειάζεται να το βγάλω τώρα. Είναι το φωτιστικό που είχα παλιότερα πάνω από τον καθρέφτη που βαφόμουν. Οπότε θα κάνω ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα εδώ. Εδώ χρησιμοποιώ αυτό το πιαστράκι από Jumbo για να βάλω δύο κρεμάστρες και να μπορέσω να βάλω το φόρεμα που είναι αρκετά μακρύ και δεν θέλω να κουμπάει κάτω. Αυτή η μπλούζα πέφτει, οπότε μπορώ να βάλω μια βελούδινη κρεμάστρα. Μπορείτε να τις βρείτε και στο IKEA και στο Jumbo και πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο για ρούχα που γλιστράνε και δεν ξέρεις πώς να τα βάλεις. Το κρατάει όπως το αφήσεις. Εγώ έχω προσπαθήσει να τα βάλω όσο γίνεται χρωματικά. Αυτή είναι μία μπλούζα που την αγαπούσα πάρα πολύ, αλλά δεν τη φοράω ας πούμε, να την κρατήσω. Να, αυτούς τους συνδυασμούς έχω. Θα την κρατήσω. Αυτή τη μπλούζα μου την έχει πάρει η μαμά μου, δεν την έχω βάλει ποτέ. Θα τη δώσω. Και αυτό δεν το φοράω σχεδόν ποτέ. Θα το κρατήσω. Και ενώ είχα ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά, στην πορεία σαν γνήσια ζυγός με έπιασε η αναποφασιστικότητά μου και άρχισα να κρατάω κάποια ρούχα που δεν φοράω για συναισθηματικούς λόγους και για να τους δώσω άλλη μια ευκαιρία. Είναι δύσκολο τελικά. Δεν είναι πολύ εύκολο. Αυτή τη ζακέτα μπορώ να τη δώσω. Ίσως όχι. Αυτή μπορώ να τη δώσω. Δεν είναι πάρα πολύ παλιά. Σε περίπτωση που δεν είχατε δει το προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει ξεκαθάρισμα ντουλάπας, να σας δείξω λίγο γρήγορα κάποιες κρεμάστρες ειδικές. Όλα τα προϊόντα αυτά τα έχω σε link στην οργάνωση ντουλάπας στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει αλλαγή από καλοκαιρινά σε χειμερινά. Θα σας αφήσω link από το βίντεο κάτω. Μία κρεμάστρα είναι αυτή για φουλάρια και άλλα αντικείμενα. Έχει και κάποια θηλυκά και εδώ πέρα. Οπότε μπορούμε να βάλουμε πάνω κάποια κρεμαστά, κάποιες ζώνες, κολιέ. Εδώ μια παρόμοιας λογικής κρεμάστρα, στην οποία έχω βάλει εγώ και σκουφάκια, καπελάκια, αλλά και ζώνες. Εδώ πέρα έχω αυτή την κρεμάστρα. Έχω πάνω πολλά κολιέ αξεσουάρ, τα οποία δεν μπορώ να πω ότι τα φοράω. Όμως για συναισθηματικούς λόγους τα κρατάω, γιατί παλιά φορούσα συνέχεια τέτοια. Προς το παρόν έχω αλλάξει λίγο γούστα.
αλλά κάποια από αυτά δυσκολεύομαι να τα δώσω. Λέω να τα κρατήσω λίγο ακόμη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να μου έρθει κάπως αλλιώς και να θέλω να τα φορέσω. Και παρόμοιας λογικής κρεμάστρα είναι αυτή. Και έχω επίσης πάνω κολιέ, εδώ μπορούμε να βάλουμε γραβάτες, ζώνες, αρκετά πράγματα. Τα αφήνω τα πάνω έτσι και πάμε να δούμε λίγο κάτω στα συρτάρια τι γίνεται. Όταν μιλάς και κάνεις ταυτόχρονα δουλειά, περνάει πιο γρήγορα ο χρόνος, οπότε ίσως δεν θα προλάβω να κάνω τόσα όσα θα έκανα αν δεν τραβούσα βίντεο. Δεν πειράζει, όμως πάμε να συνεχίσουμε κάτω με τα συρτάρια. Νομίζω δεν θα βγάλω τίποτα για δώσιμο. Εδώ είχα προσπαθήσει να κάνω μια οργάνωση όταν τάβαλα και είχα βάλει μπλουζάκια τύπου φανελάκια πιο καλοκαιρινά από εδώ. Είχα βάλει εδώ κοντομάνικα και εδώ κάποια μακριμάνικα που μπορούσα να φορέσω καθημερινά. Όμως έχω χαλάσει όλες τις κατηγορίες, οπότε θα τα ξαναφτιάξω τώρα. Θα τα ταξινομήσω από τα μπλουζάκια που φοράω πιο σπάνια με αυτά που φοράω πιο συχνά. Και όσο γίνεται και χρωματικά. Τα ρούχα τα οποία φοράω σπάνια και ένα κορμάκι το οποίο γενικότερα δεν μου κάνει. Οπότε μήπως ήρθε η ώρα να το αποχωριστώ. Ναι. Εδώ έχω κάτι μπλουζάκι Lacoste από ένα φεγγάρι που δούλευα πολίτρια στη Lacoste, τα οποία επειδή είναι καλά δεν τα αποχωρίζομαι. Δεν τα έχω φορέσει ποτέ έξω. Το γκρι ίσως να το βάλω, τα άλλα δεν νομίζω. Αλλά θα τα βάλω πίσω-πίσω, καθώς δεν τα φοράω σχεδόν ποτέ. Εδώ έχω κάποια μπλουζάκια, crop top κτλ. Μπορούν να φορεθούν όλες τις εποχές και είναι λίγο πιο καλά καθώς έχουν καλύτερο ύφασμα. Και επειδή δεν τα φοράω συχνά, θα τα βάλω πίσω-πίσω. Και τώρα μπλουζάκια που φοράω συνέχεια έως και κάθε μέρα. Είναι τέτοιου τύπου τα Zara Basics που έχω μπες, μαύρο, άσπρο, αμάνικο, τυραντάκι. Καθώς αυτά βολεύουν πάρα πολύ. Και εδώ μου ανοίγει πάρα πολύ χώρος. Καθώς έκανα καλύτερη οργάνωση, δεν ξέρω πώς το κατάφερα αυτό το πράγμα. Γενικά τα ρούχα που δεν φοράω πολύ πάνε πιο πίσω. Αυτά που φοράω καθημερινά πιο συχνά τα βάζω πιο μπροστά. Ωραία, οπότε έχω εδώ κοντομάνικα, αμάνικα, έχω πάρα πολύ χώρο εκεί. Θα βάλω και τα ρούχα του γυμναστηρίου. Πάνω συνεχίσω με το δεύτερο σιρτάρι. Έχουμε μια καλύτερη οργάνωση και αυτό γιατί δεν το πολύ χρησιμοποίησα αυτό το σιρτάρι με τα πλεκτά. Όπως και κάθε χρόνο, κρατάω πάρα πολλές μπλούζες με πλεκτά τέτοια που τα έχω χρόνια που θεωρώ ότι είναι καλής ποιότητας και δεν τα φοράω ποτέ. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα καλό ξεκαθάρισμα και σε αυτά. Πολύ ωραίο ζακετάκι, δεν το έχω φορέσει σχεδόν καθόλου, θα φύγει. Απλά βασικά μπλουζάκια, τα οποία πάντα τα κρατάω. Αυτό δεν το φοράω σχεδόν ποτέ. Δεν μπορώ να το δώσω όμως. Και αυτό ρε παιδιά δεν μπορώ να το δώσω. Δεν ξέρω γιατί. Είναι ένα μοβ με μεγάλο ζιβάγκο. Μήπως ήρθε η ώρα να φύγεις, καλό μου. Κρίμα. Το δεν θα το κρατήσω. Το φοράω μία φορά στα 5 χρόνια. Λοιπόν, έβαλα εδώ πέρα όλα τα πλεκτά χοντρά ζιβάγκο. Υπέροχο, βελουδένιο, πολύ μαλακό. Δεν το φοράω ποτέ. Λέω να το δώσω. Πολύ ωραίο και αυτό. Δεν το φοράω ποτέ. Πάντα πάω να ταιριάξω με κάποιο ρούχο και δεν μου αρέσει ποτέ το αποτέλεσμα. Γκρι ζιβαγκάκι κοντομάνικο θα το κρατήσω γιατί είναι πολύ ωραία ποιότητα και είναι αρκετά βασικό χρωματάκι. Μαύρο κοντομάνικο. Κάθε φορά το φοράω και ζορίζομαι, μου είναι στενό, οπότε θα το δώσω. Αυτό είναι με μεσαίο μανικάκι. Θα το κρατήσω. Μακριμάνικο, μαύρο ζιβάγκο πρέπει να είναι αυτό. Ναι, εντάξει, δεν το φόρεσα φέτος, αλλά πάντα χρειάζεται. Αυτό πρέπει να φύγει. Θα βάλω με το πόσο συχνά τα φοράω. Okay, δεν ξέρω πώς έγινε, μου έχει μείνει πάρα πολύ χώρος, οπότε θα βάλω και άλλα πράγματα από τα κάτω σιρτάρια στα πάνω. Εδώ είχα ξεκινήσει να βάζω τζιν παντελόνια, κολάν και είχα βάλει μέσα και ρούχα του γυμναστηρίου. Καταρχήν να φτιάξω λίγο καλύτερα τα παντελόνια μου. Υποτίθεται ξεκίνησα το βίντεο για να κάνω ξεκαθάρισμα, αλλά επειδή δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω και πάρα πολύ, απλά οργανώνω την ντουλάπα. Τελικά τα έβαλα χρωματικά και όχι σύμφωνα με το πόσο συχνά τα φοράω. Τα τζιν μου είχαν βολέψει να τα έχω έτσι, γιατί τα βλέπω καλύτερα και θυμάμαι ποιο είναι ποιο. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Κολλάν
σπιτιού. Βόλτας, δόσιμο, δόσιμο, βόλτας, παντελόνι, βόλτας. Αυτά εδώ ήταν κάτι παλιά κολάν που είχα τύπου για το χειμώνα μέσα από τζιν και τα λοιπά, αλλά πλέον έχω πάρει εξωτερμικό, οπότε δεν τα χρειάζομαι, δεν τα φοράω. Οπότε τα παντελόνια βόλτας μπορούν να μπουν εδώ δίπλα. Τα μπλουζάκια του γυμναστηρίου μπορούν να πάνε στο πάνω το συρτάρι που έχω μπλούζες και έχω πάρα πολύ χώρο. Δόσιμο, γυμναστηρίου, ωραία. Τα εσωτερμικά μου μπορώ να τα βάλω εδώ πίσω. Αυτά είναι που πάνε για δόσιμο. Και εδώ επίσης γίνεται χαμός. Εδώ έχω ρούχα που φοράω για πιτζάμες, αλλά μαζί έχω και φόρμες και ζακέτες, λίγο από όλα γιατί δεν χωρούσανε. Οπότε πάμε να βάλουμε όλες τις φούτερ μπλούζες στα επάνω ράφια. Α, τα γεμιστηριακά μπορώ να τα βάλω εδώ πέρα που έχω χώρο. Μια χαρά. Ωραία, τις φούτερ θα τις βάλω εδώ με τις πιο χειμερινές μπλούζες. Έχει πάει και 34, οπότε σε 6 λεπτά τελειώνει ο χρόνος μου. Εντάξει, για μία ωρίτσα έγινε δουλειά, δεν μπορώ να πω. Κοντομάνικα που δεν φοράω έξω, τα έχω κάνει πιτζάμες. Αλλά εδώ έχω και πιτζάμες και του τζάμπο όλες. Μπλούζες. Δεν τη φοράω συχνά. Αυτό που δεν σας σχολίασα ποτέ για τη συγκεκριμένη ντουλάπα είναι ότι με έχει βολέψει πάρα πολύ. Έχω βάλει μέσα ό,τι ρούχα είχα προηγουμένως στην ντουλάπα και στη συρταριέρα μου και βλέπετε ότι τα συρμάτινα αυτά καλάθια χωράνε πολλά ρούχα μέσα. Οπότε σίγουρα είναι μια πολύ καλή επιλογή. Η ντουλάπα αυτή είναι από IKEA και είναι από τη σειρά PAX. Φουτεράκια με σειρά προτεραιότητας. Εδώ που έχω λίγο χώρο έχω κάποιες μπλούζες πλεκτές που ακόμα φοριούνται. Και το σουτάρι με τις μπλούζες έχει γεμίσει. Πολύ ωραία. Είμαι πολύ ικανοποιημένη. Έχει και ένα μικρό κενό εκεί. Και οι πιτζάμες εδώ, οι μπλούζες, τα παντελόνια, κάποιες ζακέτες που δεν φοράω συχνά. Μου έχει μείνει και αρκετό κενό στα σιρτάρια. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, έχω κλέψει λίγα λεπτά. Α, όχι. Η ώρα είναι 9:40. Και έχω τελειώσει το σημάζαμε της ντουλάπας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί δεν το περίμενα ότι μέσα σε μια ωρίτσα θα έχω τελειώσει με την ντουλάπα. Αγχώθηκα λίγο στο τέλος, αλλά νομίζω ότι έγινε καλή δουλειά. Και έβγαλα ρούχα που δεν φοράω και τα τακτοποίησα όμορφα και ως διαμαγείας έχει προκύψει και έξτρα χώρος μέσα στα συρτάρια για να βάλω κάποια άλλα ρούχα τα οποία ίσως είναι για πλύσιμο, ίσως είναι στα σιδέρωτα. Σίγουρα είναι στα σιδέρωτα γιατί έχω και αρκετά στην άκρη που τα έχω παραμελήσει. Στο πάνω μέρος του ντουλάπα έχει ένα ράφι και μέσα έχω βάλει αυτή τη θήκη από IKEA, αλλά δεν έχω αποθηκεύσει τίποτα, το κρατάω για όταν χρειαστεί κάτι έξτρα αποθήκευση να το βάλω εκεί πέρα μέσα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, να σας έδωσε κάποιο κίνητρο για να κάνετε κάποιες έξτρα δουλίτσες μέσα στο σπίτι. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε εννοείται να κάνετε ένα like, να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι καθώς με βοηθάτε πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, μέχρι τότε φιλάκια πολλά σε όλους σας και να περνάτε υπέροχα.